Κύριε Συντηχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρμπούνια και εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε? Παλεύουμε εδώ με τη ζέστη, με τα προβλήματα. Μάλιστα. Θέλω να ξεκινήσω λιγάκι ζητώντας σας ένα σχόλιο για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, στα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τις διεργασίες, τις ανακατατάξεις, τους καυγάδες, την κουβέντα περί μαύρου χρήματος που ξαφνικά εμφανίστηκε και δεν το ξέρε κανείς. Ναι, είναι γεγονός ότι πρέπει να βρεθεί με έναν τρόπο μια βολική έτσι αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ, που διαγωνίζονται ποιος θα πάρει τα ηνία σε αυτόν τον φρενήρι τρόπο κυριαρχίας στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Και από αυτή την άποψη επαναλαμβάνουμε πολύ βολική για την κυβέρνηση αυτή η αντιπαράθεση περί μαύρου χρήματος που αναπτύσσεται τις τελευταίες ημέρες. Και βέβαια και όσο χοτρένει, αν θέλετε, αυτό το παιχνίδι των διεργασιών σε αυτό το χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς, τόσο πιο πολύ θα αποκαλύπτεται το αποκρουστικό πρόσωπο συνολικά του πολιτικού συστήματος, γιατί όπως γνωρίζουμε, είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ΠΑΣΟΚ, έχουμε ακριβώς κοινή στρατηγική πλεύσης στα χοντρά, στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον εργαζόμενο λαό, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συμφωνούν σε βασικές επιλογές, άλλωστε από κοινού έχουν ψηφίσει μνημόνια, έχουν συνταχθεί με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση βασικών στρατηγικών τομέων της οικονομίας, όπως είναι η σιδηρόδρομη, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση που εξελίσσεται ανάμεσα σε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, κατά την άποψή μας, είναι και λίγο ανούσια. Έτσι, και βάζει πλάτη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα βέβαια. Βάζει πλάτη μήπως τελικά αυτά τα κόμματα λειτουργούν σαν τον καλύτερο χορηγό του κ. Μητσοτάκη? Με τον τρόπο που δρούν και βρίσκονται σε μια μόνιμη εσωτερική αντιπαράθεση. Προφανώς, κοιτάξτε, αν βγάλετε από το κάδρο αυτή την ανούσια αντιπαράθεση, τι μένει η συμφωνία στις βασικές στρατηγικές επιλογές. Έτσι, το γεγονός ότι τσακίζεται το λαϊκό εισόδημα, η ακρίβεια, η στήριξη ενός υπερελιστικού πολέμου στην Ουκρανία, η γενοκτονία των Παλαιστινίων, που εμπλέκεται άμεσα η ελληνική κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν τον καλύτερο χορηγό στον πόλεμο της Ουκρανίας με 80 δισεκατομμύρια και άλλα τόσα που προτίθεται να δώσει στα πλαίσια μιας πολεμικής οικονομίας, όπως λέει, κάνουν πλάτη στη γενοκτονία των Παλαιστινίων από ένα κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Άρα λοιπόν, εάν δεν το παίξουν και λίγο έτσι αντιπαραθετικά για να εξυπηρετηθεί αυτός ο αποπροσανατολισμός των εργαζομένων και του λαού, δεν μένει τίποτε άλλο, γίνεται όλο και πιο αποκαλυπτική απέναντι στο λαό. Κύριε Συντηχάκη, για να πάμε στις βασικές αιτίες που ο ελληνικός λαός καταψήφισε την κυβέρνηση σε ευρωεκλογές ή δεν πήγε να ψηφίσει, όπως είναι ας πούμε το θέμα της ακρίβειας σε όλες τις διαστάσεις του. Εδώ λοιπόν μπορεί να βρεθεί η λύση σύμφωνα με το κόμμα σας, γιατί λέει η κυβέρνηση ότι παιδιά κάνω ό,τι μπορώ, εισαγόμενοι, κάνω ελέγχους, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, η ακρίβεια θα έλεγα είναι ένα δομικό στοιχείο του καπιταλιστικού συστήματος και ειδικά σε συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, γιατί αυτό που επικρατεί σε ένα τέτοιο σύστημα είναι το πώς οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα αυξήσουν την κερδοφορία τους, θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό τους έναντι άλλων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε βρίσκονται στον χώρο του εμπορίου, είτε βρίσκονται στον χώρο της ενέργειας και πάει λέγοντας. Δηλαδή την ίδια στιγμή που ο λαός πραγματικά στενάζει, οι όμιλοι τρίβουν τα χέρια τους. Να σας πω μόνο ότι για το 2023 τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα έφτασαν περίπου στο ύψος των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου δηλαδή στο 2% του ΑΕΠ, όταν το περασμένο έτος ήταν μηδενικό. Το τρίμηνο Γενάρη-Μάρτη του 2024 είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή αυξημένο περίπου 2,5%
έναντι του αρχικού στόχου. Άρα λοιπόν, αυτά τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, ποιον έρχονται να εξυπηρετήσουν? Είναι τα μαξιλαράκια. Λέει η κυβέρνηση ότι το λαϊκό εισόδημα. Από αυτό στηρίζει τους πολίτες. Δίνει τα πας, δίνει τα δώρα. Ναι, και αυτά εξανεμίζονται. Και αυτά εξανεμίζονται. Αυτά τα θηριώδη υπερπλεονάσματα είναι η άλλη όψη, να το πω έτσι, της φορολογίας, της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, αλλά και αυτών των λεφτόδετρων που δεν υπάρχουν όταν πρόκειται για να ικανοποιηθούν βασικές κοινωνικές ανάγκες, ενώ την ίδια στιγμή είναι γαλαντόλου και πολύ απλοχέριδες όταν είναι να ενισχύσουν εφοπλιστές, τραπεζίτες, στρατηγικούς επενδυτές. Άρα παρά τα κυβερνητικά πανηγύρια, γιατί αυτό προσπαθεί να προσδώσει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, σε τίποτα δεν θα προηγηθεί ο λαός από αυτές τις επιτυχίες. Ούτε κάνουμε κάποια ψίχουλα, αυτά που γίνονται στο παρελθόν, δηλαδή αυτά που είπατε, τα market pass, τα pool pass κτλ. Και αυτά κόβονται. Αυτοί που θα τρίβουν τα χέρια τους είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι πραγματικά απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, αχυλές επιδοτήσεις και φυσικά οι δανειστές χωράκια με τις πρόωρες εξοφλήσεις που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση απέναντί τους. Αυτά βέβαια, να ξέρετε, δεν είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής, να το πω έτσι, εγωκεντρικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα αποτέλεσμα των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμφώνου Σταθερότητας, που σιγά σιγά επιστρέφει. Είναι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που φυσικά δεν εμφεσβητεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε άλλα κόμματα αστικής προέλευσης. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι πραγματικά ο λαός να τους γυρίσει την πλάτη και στις τελευταίες εκλογές, ναι, όντως, η Νέα Δημοκρατία υπέστη πολύ μεγάλη ήττα με το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα. Και μάλιστα μια ήττα που σήμερα κιόλας ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πολύ το παρουσίασε, πώς να το πω, ότι το μήνυμα που έδωσε ο λαός είναι για περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό λέει, βέβαια. Στην εφαρμογή, προσέξτε, στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Ποια είναι η κυβερνητική πολιτική? Είναι το τσάκισμα των δικαιωμάτων, του εισοδήματος του λαού, για να εξυπηρετηθούν και να εξυπηρετούνται καθημερινά τα κέρδη των λίγων. Δηλαδή, την ώρα που ο λαός υποφέρει από αυτή τη φορολογιστική πολιτική, την ακρίβεια, την πτώχεια, την εξαφλίωση, παρουσιάζει το μαύρο άστρο. Επικαλούμενος ξέρω εγώ, ρυθμούς ανάπτυξης υψηλούς της Ελλάδας στην Ευρώπη, αλλά που όμως δεν τα καρπώνονται οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Δηλαδή προσπαθεί να παρουσιάσει το αντιλαϊκό έργο ως φιλολαϊκό, λέγοντας μάλιστα για αυξήσεις που είναι ψίχουλα στους μισθούς, στις συντάξεις, ότι τάχα μου κάνει παρεμβάσεις στο ΕΚΙ, δηλαδή εδώ ξεχαρβαλώνονται τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, σε εμπορευματοποιείται όλο και περισσότερο. Γιατί το λέτε, συγγνώμη, με τα νοσοκομεία και την υγεία, η κυβέρνηση έχει πει ότι έχει κάνει 7.000 προσλήψεις, έχει δώσει χρήματα στα νοσοκομεία, έχει αυξήσει τις μονάδες της ΜΕΘ. Ναι, δεν μας λέει πόσοι όμως έχουν βγει εκτός συστήματος υγείας, πόσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, πόσοι έχουν φύγει, πόσες εργολαβίες μπήκαν στα νοσοκομεία. Αυτό το νούμερο το αποκρίνει η κυβέρνηση. Μπορεί να λέει για 7.000. Βέβαια έχει πει για πολύ περισσότερους ότι θα προσλάβει στα νοσοκομεία, και όχι μόνο στα νοσοκομεία, και σε πολλούς άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης, του δημόσιου τομέα κτλ. Προκυρήσει διαγωνισμούς με ο ΑΣΕΠ, που στην πραγματικότητα δεν τους προσλαμβάνει ποτέ. Αλλάζει αυτό τώρα όμως με το νέο νόμο, με το ΑΣΕΠ. Θα πάει σε κάτι μήνες από 2 χρόνια που ήταν. Καλά. Είναι θετική εξέλιξη, λέει η κυβέρνηση. Τα λέγει ο Βορύδης πριν από 2 χρόνια. Επαληθεύτηκε ότι δεν ισχύουν αυτά, διότι ο διαγωνισμός, για παράδειγμα, 2Γ του 2022, που είχαν καταθέσει, είχαν δηλώσει κάτι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και παίρνουν 15.000, από αυτούς τελικά έχουν πάρει μόνο 51. Μόνο 51 έχουν πάρει. Να πάμε στα νοσοκομεία που λείπουν κάτι χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Άρα λοιπόν, πρόκειται για ένα εμπαιγμό σε βάρος των εργαζομένων για όλα τα ζητήματα,
προσπαθώντας με έναν τρόπο να χρυσώσει το χάπι. Και γι' αυτό είναι και αυτή η ανούσια αντιπαράθεση που λέγαμε πριν από λίγο για την, για την περί μαύρου χρήματος και τα λοιπά. Να σας ρωτήσω κάτι, υπάρχει μαύρο χρήμα, κινείται μαύρο χρήμα στα κόμματα? Βέβαια, και είναι και λογικό να αναπτύσσεται, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια αντικειμενική βάση οικονομικής έτσι αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης. Μα η οποιαδήποτε κυβερνητική διαχείριση στα πλαίσια μιας αστικής καπιταλιστικής διαχείρισης εξυπηρετεί πάντα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μα θεωρούμε ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο? Δηλαδή τα λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Δηλαδή το χρήμα που κυκλοφορούσε στις σακούλες με τη γνωστή υπόθεση τι είναι? Είναι άσπρο, δεν είναι μαύρο χρήμα? Αντίστοιχα στις Ηνωμένες Πολιτείες με επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν κομματικές καμπάνιες. Το ΚΚΕ φυσικά όχι απλά είναι αντίθετο με αυτή την κατάσταση, αλλά δίνει τη μάχη ενάντια σε τέτοια συμφέροντα με τη στάση του. Και φυσικά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του που ελέγχονται και στηρίζονται σε τύφες οικονομικές εξορμήσεις, είναι καθαρό απέναντι στο λαό. Και από αυτή την άποψη λοιπόν στο ΚΚΕ ανήσει δεν έχει να προσθέσει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Και από αυτή την άποψη ας βγάλει και συμπεράσματα ο λαός. Κύριε Συντηχάκη, κάτι τελευταίο γιατί ο χρόνος τρέχει και μας μείναν περίπου 4 λεπτά. Θέλω να πάμε στο θέμα των υποκλοπών. Θεωρώ ότι είναι θέμα δημοκρατίας. Για κάποιο λόγο έχει εξαφανιστεί. Και θέλω, ενώ είχαμε πριν λίγες μέρες μια ευνηδιαστική επίσκεψη στην ΑΕΠ του αρμόδιου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το κόμμα σας προτίθεται να κάνει κάποιες κινήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες να αναλάβει για προς την κατεύθυνση να δούμε τελικά τι είχε γίνει με αυτές τις υποκλοπές? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, το θέμα των υποκλοπών δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν αφορά ένα κόμμα, δεν αφορά ένα πρόσωπο. Ενίοτε προκύπτουν παρακολουθήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να σας πάω πίσω στην εποχή της Καμπαρτίνας και τα μαύρα γυαλιά. Σήμερα υπάρχουν πολύ πιο σύγχρονα μέσα. Υπάρχει το Predator. Υπάρχουν οι ψηφιακοί τρόποι που μπορούν να παρακολουθηθούν. Εδώ υπάρχει νόμιμη παρακολούθηση των πάντων και με τη βούλα κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο των νόμιμων υποκλοπών. Και εδώ καθιστά στόχο τον καθέναν, και εσάς και εμένα και τον Α και τον Β, και αυτό το θεσμικό πλαίσιο, αυτό το βούρκο, τον έχουν κτίσει μαζί η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αδουλάκη, η παρακολούθηση του κ. Αδουλάκη, προέρχεται ακριβώς από αυτή την νόμιμη παρακολούθηση. Και έπεσε μέσα στην παγίδα αυτή, διότι ήταν από εκείνους που το ψήφισαν και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και, και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όταν ήρθε και ψηφίστηκε. Είναι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις να ακροάσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής από το 2016, που επί της ουσίας η μπάλα στην κερκίδα. Ποτέ κανείς δεν έμαθε ποιος κρυβόταν πίσω από αυτή την ενέργεια, με πολλές καθυστερήσεις, ψυχνίαση της υπόθεσης. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι νύχη κρέας με αυτό το σύστημα που τσακίζει το λαό και την ίδια στιγμή τον παρακολουθεί οποιοδήποτε νόμιμα μπορεί να παρακολουθηθεί για τη δράση του, για τα πολιτικά του πιστεύω, για την καθημερινή του ζωή. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο λαός μας πρέπει να υπακριθεί, πρέπει να καταδικαστεί με τον πιο κατηγορηματικό και έντονο τρόπο από τον ίδιο το λαό, κυρίως γιατί στο στόχαστρο της παρακολούθησης και του φακελώματος μπαίνει ο ίδιος ο λαός. Το κόμμα του, το ΚΚΕ, οι ταξικές εργατικές οργανώσεις, πρωτοπόρες συνδικαλιστές, και δείχνει και τη φύψη και την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίσει πραγματικά τη λαϊκή οργή. Γι' αυτό και φυσικά παίρνει και μέτρα καταστολής, αυταρχικοποίησης, με δικτατορική επιβολή πολλές φορές, έτσι και το έχουμε δει στους διάφορους κοινωνικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες του λαού μας, που παρεμβαίνει αυτό το κράτος. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μανώλη Συντηχάκη, να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Πρέπει να πω στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.